Έναν άνθρωπο που στην πλειοψηφία μας τον γνωρίζουμε ως έναν εξαιρετικό ηθοποιό. Το θέατρο τον ξέρει και ως πολύ καλό σκηνοθέτη. Αλλά έχει εμπνευστεί ένα πρόγραμμα, την συναισθηματική διαλεκτική, που το λες Στέλιο Καλαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Και εμείς, γιατί έχουν μεγάλο σουξέ τα σεμινάρια σου. Τα έχεις προσαρμόσει και σε αυτό που ζούμε, γιατί έχει αλλάξει εντελώς η συνθήκη, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που εμπνεύστηκες, σχεδίασες αυτά τα σεμινάρια, που διαρκώς διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που ανταποκρίνονται. Έχεις και μαθητή, μαθήτρια, το λέω έτσι σχηματικά για να συνεννοούμαστε, που είναι 16 χρόνια μαζί σου. Ή ανανεώνεται, γιατί φαντάζομαι και αυτά έχουν έναν ορίζοντα, δεν είναι ισόβια. Χωρίς να παγορεύεται κάποιος ισοβίος να τα παρακολουθεί. Όταν μιλάμε για τα συναισθήματα, γιατί γι' αυτό γίνεται ο λόγος, για τη μέθοδο λοιπόν συναισθηματική διαλεκτική, που είναι μια βιωματική μέθοδος, μας μαθαίνει να διαχειριζόμαστε και να εκφράζουμε σωστά τα συναισθήματά μας, είναι ένα πέλαγος που δεν τελειώνει ποτέ. Συνέχεια ανακαλύπτεις καινούρια μαργαριτάρια που κρύβεις μέσα σου και κάθε ένα μαργαριτάρι, ξέρεις, σε βάζει στη διαδικασία να βρεις και το παρακάτω και το παρακάτω και να γίνεται όλο και πιο πλούσιος ο εσωτερικός μας θησαυρός. Έχω μαθητές τόσα χρόνια, αλλά κάθε χρόνο δημιουργείται μια καινούρια ομάδα. Μάλιστα, αυτές τις μέρες ξεκίνησε η καινούρια ομάδα με τους καινούριους φίλους που ήρθαν στην Αθήνα και ξεκινάμε το καινούριο ταξίδι. Οι συναντήσεις γίνονται στο μοναστηράκι, στο χώρο που έχω δημιουργήσει, τον Πολυχώρο Συνέστημα, στην Οδό Αθηνάς 30, αλλά έχω ομάδες και στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω και στην Κύπρο και γενικά σκέφτομαι φέτος να δημιουργήσω και μία ομάδα που θα είναι από το ίντερνετ για τους φίλους που βρίσκονται μακριά και θέλανε. Μα και γι' αυτό μιλούμε, διότι κάποιος τώρα που σ' ακούει, από την ταλαιπωρημένη Καρδίτσα, από τα Τρίκαλα, από το Βόλο, από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, θα πει ωραία όλα αυτά, αλλά πόσες φορές εγώ θα βρεθώ ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Οπότε θα τα έχουμε και διαδικτυακά αυτά τα σεμινάρια. Ναι, έτσι. Ήμουνα πολύ αρνητικός, ξέρεις, με αυτό τόσα χρόνια, γιατί πάντα έβρισκα μηνύματα από φίλους από την επαρχία που λέγανε είναι κρίμα γιατί δεν έρχεστε και σε εμάς. Παρόλο που Σαββατοκύριακα έχω πάει σε πάρα πολλούς συλλόγους που με έχουν καλέσει και σε δήμους και στην Κρήτη και σε πολλά άλλα σημεία που στα πλαίσια των δήμων διοργανώναμε διήμερα και τριήμερα τέτοια σεμινάρια. Αλλά η καραντίνα έβγαλε στο φως, πέρα από τα προβλήματα, και κάτι πάρα πολύ θετικό, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία υπέρ μας και να λειτουργήσει τελικά όλο αυτό το μάθημα εξαιρετικά, σε σημείο που κι εγώ ίδιος δεν το πίστευα. Μας φέρνει κοντά λοιπόν η τεχνολογία, όπως μας έφερε και τώρα εμάς τους δύο. Και μπορούμε να αισθανθούμε, να εκφραστούμε και να κάνουμε εξαιρετικές ασκήσεις ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, Στέλιο, πάμε να δούμε την αρχιτεκτονική, τη δομή αυτών των σεμινάριων. Γιατί το συναισθηματική διαλεκτική και να μιλούμε για το συνέστημα που νιώθεις και προσφέρεις, δεν αρκεί από μόνο του. Διότι εσύ έχεις βάλει στην βάση την μάλλον πες τα εσύ, κοίταξε, γιατί, είναι μια... γιατί εγώ το θεωρώ και σεμινάριο και αυτοβοήθειας και αυτοβελτίωσης, έτσι, παρότι λέμε αυτό άλλα είναι σεμινάρια, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνεις τελικά έχει και αυτή την κατάληξη. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι μόνο αυτό. Απλά χρησιμοποιούμε τους δρόμους της υποκριτικής και του θεάτρου. Τι εννοώ με αυτό? Δουλεύουμε πολύ καλά τους ρόλους της ζωής μας. Γιατί από την ώρα που γεννιόμαστε μας φοράνε πολύ ωραία κουστούμάκια και πρέπει να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε σε πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κάποιοι από εμάς μπερδευόμαστε μέσα σε όλο αυτό και ζούμε μια ζωή άλλων με τα θέλω άλλων που μας έχουν φορτώσει, με τις αξίες άλλων ανθρώπων. Η ζωή όμως είναι για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστή. Είναι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα που ο καθένας έχει μόνο ένα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή οι άνθρωποι που είναι εξερευνητές και τους αρέσει να ψάχνουν λίγο παραπάνω τα πράγματα στη ζωή τους και κυρίως να είναι λίγο πιο χαρούμενοι με τη ζωή που ζουν, έχουν υποχρέωση να
να τα βάλουν λίγο κάτω τα πράγματα και να τακτοποιήσουν την εσωτερική τους ντουλάπα, σαν τις καλές νοικοκυρές. Έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, πίστεψέ με, θα τακτοποιηθεί πολύ πιο εύκολα το χάος, θα μπορούμε να επηρεαζόμαστε πολύ πιο δύσκολα από αυτές τις αγριευτικές συνθήκες και αυτές τις άγριες μέρες που περνάμε όλοι μας και κυρίως θα μπορούμε πολύ πιο δύσκολα να επηρεαστούμε από λόγια και καταστάσεις που δημιουργούν άνθρωποι στο περιβάλλον μας. Και ξέρεις, συνήθως όλα αυτά γίνονται στο όνομα της αγάπης. Στο όνομα της αγάπης έχουν ευνουχιστεί πάρα πολλές ποιές ανθρώπων, έχουν κλαδευτεί πολλά φτερά και έχουν πάει πολλές... Μιλάς για κάθε είδους αγάπη, έτσι, και την γονεϊκή και την ερωτική. Όλες. Στο όνομα της αγάπης πολλές φορές γίνονται λάθος κινήσεις. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιήσουμε όλα αυτά μέσα μας με απλές ασκήσεις και τεχνικές. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχει πολλή θεωρία αυτή η μέθοδος. Έχει πάρα πολλές ασκήσεις που γίνονται σαν παιχνίδι. Αλλά αυτά εννοείς τα παιχνίδια... και σωματικές ασκήσεις. Και σωματικές και ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής και ασκήσεις γλώσσα σώματος και ασκήσεις δημιουργικής φαντασίας και ασκήσεις αυτοεκτίμησης. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, διότι εσύ λες ότι τα σεμινάρια θα σου εξασφαλίσουν και τόνωση της αυτοπεποίθησης, έτσι, που κάποιος μπορεί να έχει πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά που ενδυναμώνουν μια προσωπικότητα τα εξασφαλίζει αυτό το σεμινάριο. Ναι, πολύ σωστά. Είναι ένα σεμινάριο λοιπόν προσωπικής ανάπτυξης, όπου ο καθένας έρχεται στις ομάδες για άλλο λόγο. Άλλος έρχεται γιατί θέλει να δουλέψει πολύ καλά τα εκφραστικά του μέσα, γιατί ασχολείται με πωλήσεις ή τέλος πάντων η ζωή του έχει να κάνει με ανθρώπινο δυναμικό και θέλει λίγο να βελτιώσει και να εξελίξει αυτό το κομμάτι, το να μιλάει και να εκφράζεται με μεγαλύτερη άνεση. Μα μην το υποτιμούμε αυτό, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει λαμπρές σπουδές. Αλλά δεν ξέρει να πλασάρει τον εαυτό του και πάει σε μια συνέντευξη, δεν τα καταφέρνει. Πάει σε μια δεύτερη, σε μια τρίτη. Ακόμη και αυτό το κομμάτι που μοιάζει στεγνό από συναισθήματα, αλλά είναι η πρώτη ανάγνωση, δηλαδή θέλω να τα καταφέρω επαγγελματικά, θα έρθει και θα το βελτιώσει. Έτσι, πάρα πολύ θα το βελτιώσει, βεβαίως. Άλλος θα έρθει γιατί θέλει να δουλέψει το κομμάτι του κατά πόσο είναι ηγέτης. Να μπαίνει σε μια ομάδα και να μην ντρέπεται, να μπαίνει και να μπορεί να δώσει αυτός ο ίδιος το ρυθμό και το σύνθημα και να τον ακολουθούν, είτε γιατί αυτό τον εξυπηρετεί στη δουλειά του, είτε και στη ζωή του. Έτσι, την προσωπική. Ακριβώς. Άλλος έρχεται γιατί πραγματικά έχει δημιουργήσει ο ίδιος ένα προϊόν και δεν μπορεί αυτό το ίδιο προϊόν που έχει δημιουργήσει να το παρουσιάσει με σωστό τρόπο. Ακριβώς. Είναι πολυεπίπεδο το σεμινάριο, δεν έχει να κάνει μόνο με τα συναισθήματά μας, το να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα ορίσουμε, να βάλουμε τα όρια μας. Έχει να κάνει πραγματικά με όλη μας τη ζωή, επαγγελματική, κοινωνική, ερωτική. Κυρίως όμως έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν το θυμό τους, που θέλουν να δουλέψουν την ένταση και το άγχος, που ξέρεις σωματοποιείται και κάνει κάποια στιγμή το σώμα μας φοβερές εκρήξεις και πρέπει λίγο αυτές τις εκρήξεις να τις αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά. Έρχονται άνθρωποι που θέλουν λίγο μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτές τις ασκήσεις να μπορούν να διαχειριστούν και έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, μια απώλεια, έναν έρωτα, οτιδήποτε. Έτσι μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, και τον βλέπετε τον Στέλιο τον Καλαθά, είναι και ζεν, δηλαδή ούτε άγχος θα σας μεταδώσει, ούτε ιστερία, ούτε ένταση. Καταλαβαίνω από τα μηνύματα που έχουμε όση ώρα συζητούμε ότι μάλλον τα θέλουν γρήγορα τα σεμινάρια τα διαδικτυακά, οργάνωσέ τα και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Πολλά να, πούμε φίλια... λίγο, να πούμε λίγο ότι για κάποιο φίλο που ενδιαφέρεται υπάρχει το site www.συναισθηματική.com που μπορεί να πάρει πληροφορίες και βέβαια η σελίδα της συναισθηματικής διαλεκτικής η δικιά μου και στο Facebook και στο Instagram, απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Είσαι και πολύ δραστήριο στα social. Πολλά φιλιά στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είμαστε καλά. Αμήν, γεια και χαρά.